Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Συνταγές και Μυστικά της Γιαγιάς. Σήμερα πάμε να σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε σπιτική λεμονάδα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι: χυμό από 4 λεμόνια, φλούδες από 2 λεμόνια, 4,5 με 5 κουταλιές σούπα ζάχαρη, 3 τέταρτο του φλιτζανιού νερό και 1 κουτί σόδα παγωμένη. Ξεκινάμε λοιπόν πλένοντας καλά τα ακέρωτα λεμόνια που θα βρούμε, γιατί αν έχουν κερί είναι θέμα. Και με το ειδικό εργαλείο για τις πατάτες, το peeler, τα καθαρίζουμε. Τι προσέχουμε? Να μην έχει άσπρο και μας πικρίσει μετά. Καθαρίζουμε τα 2 λεμονάκια. Αν δεν θέλουμε, δεν τις βάζουμε καθόλου τις φλούδες. Φτιάχνουμε απλά το σιροπάκι μας. Ή αν από την άλλη μεριά τη θέλουμε πιο έντονη τη γεύση, βάζουμε τις φλούδες και από τα 4 λεμόνια. Θα γίνει όμως πολύ έντονο για τα δικά μας γούστα τουλάχιστον. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα μικρή, σε μέτρια φωτιά πάντα, θα φτιάξουμε το σιροπάκι μας. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Η ζάχαρη να είναι γεμάτες οι κουταλίτσες μας. Το νεράκι, τις φλούδες αν θέλουμε να είναι πιο έντονη η γεύση και το βράζουμε. Ανακατεύοντας στην αρχή μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Μετά δεν ανακατεύουμε. Ωραία. Βράζουμε για 5 λεπτά περίπου σε μέτρια προσιγανή φωτιά. Να γίνει ένα ωραίο σιρόπι. Να πούμε εδώ ότι η ζάχαρη είναι κάτι το οποίο είναι στην προσωπική σας κρίση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η ποσότητα είναι αρκετή. Αν σας φανεί ξινούτσικη, βάζετε παραπάνω, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αφού βράσει, το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Και τι κάνουμε παρακάτω? Και στίβουμε τα λεμονάκια μας. Αφού κρυώσει, έτσι. Το σιρόπι είναι. Κρατάμε 2 λεπτές φετούλες για το γαρνίρισμα αν θέλουμε μετά. Και τα υπόλοιπα τα στίβουμε. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό ακριβώς είναι όλο. Δεν έχει κάτι που να μας δυσκολέψει. Πολύ απλά να πούμε ότι αν μας βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, καμπανάκι να σας ενημερώνει όταν ανεβάζουμε τη συνταγή, like αν σας αρέσει και κοινοποίηση, και εδώ βλέπουμε, έχουμε στύψει το λεμονάκι μας. Το έχουμε σουρώσει σε ένα βαζάκι, έχουμε ρίξει το σιροπάκι μαζί με τις φλούδες. Ξεπλένουμε και το κατσαρολάκι εκεί με λίγο από το χυμό για να φύγει όλο το σιρόπι. Σουρώνουμε άλλη μία φορά το χυμό μας. Θα το ανακατέψουμε και θα το βάλουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για 3 με 4 ώρες να παγώσει. Όπως είναι με τις φλουδίτσες, όπως είδατε. Βεβαίως αν δεν τις θέλετε δεν τις βάζετε. Εμείς τις αφήνουμε για να βγάλουν όσο άρωμα έχουν και γεύση. Βλέπετε πως γίνεται. Όταν λοιπόν είναι να την απολαύσουμε, τι κάνουμε? Παίρνουμε φετούλες για το γαρνίρισμα. Αν θέλουμε να το στολίσουμε και σημεούλες ακόμα μπορούμε να φάμε αν ψάρεσαι. Σε μία κανάτα ρίχνουμε παγάκια. Και φετούλες λεμόνι, βέβαια δεν είναι δεσμευτικό. Αν θέλετε για ακόμα πιο έντονη γεύση και για ομορφιά μπορείτε στην παρουσίαση. Μπορείτε να το παραλείψετε, αν το θέλετε γλυκό. Και θα ρίξουμε στην κανάτα μας το χυμό που έχουμε φτιάξει με το σιροπάκι, θα το σουρώσουμε. Για να κρατήσουμε τις φλίδες. Και την παγωμένη σόδα. Μπορείτε να βάλετε αντί για σόδα, αντίστοιχη ποσότητα παγωμένο νερό. Έτσι, μπράβο. Μπορούμε, αν δεν το θέλετε, ανθρακούχο. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε, σερβίρουμε και απολαμβάνουμε. Και απολαμβάνουμε. Μία βεράντα χρειάζεται και είμαστε εντάξει. Αυτά από μένα. Μέχρι την επόμενη συνταγή. Γεια σας και χαρά σας και στην υγεία σας. Και καλή συνέχεια.